Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στην ομάδα του TEDx για την οργάνωση της εκδήλωσης. Τους ευχαριστώ γιατί μου έδωσαν την ευκαιρία να είμαι σήμερα εδώ, η οποία είναι για μένα μία πρόκληση το να βρίσκομαι σήμερα απέναντί σας. Και αναζητώντας το λόγο που βρίσκομαι σήμερα εδώ, έπρεπε πρώτα εγώ ίδια να πείσω τον εαυτό μου ότι αυτό που σε μένα φαίνεται φυσιολογικό, για κάποιον μπορεί να είναι έμπνευση. Ή και παράδειγμα για τα παιδιά μας. Και επειδή η παραδοχή αυτή δεν είναι ζήτημα μετριοφροσύνης, φανταστείτε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ανάμεσά σας έχουν επιθυμητούς ή ανεκπλήρωτους στόχους. Επίσης και το κοινό που είναι σήμερα εδώ. Αν και στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι ανώτατης εκπαίδευσης, αυτό δεν αποτελεί κανόνα στην καθημερινότητά μας, στους ανθρώπους που μας περιβάλλουν καθημερινά. Για παράδειγμα, οι γονείς μας. Κρίνονται από τα πτυχία τους στην καθημερινότητά τους. Όχι. Η κοινωνία μπορεί να μας επιβάλλει κανόνες και νόμους, άγραφους ή ηθικούς, ή άλλους που να κρίνουν την επαγγελματική μας αποκατάσταση. Υστερεί όμως να αφομοιώσει τις καταστάσεις που τρέχουν, τις διεθνείς αλλαγές, τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στο θέμα που θα σας αναδείξω σήμερα, οι κοινωνικές δομές αποτελούν τροχοπέδι στην ελεύθερη επιλογή του ατόμου. Αναπτύσσοντας όμως ειδικές συνθήκες εντός της κοινωνικής κανονικότητας, ανατρεπτικές πολλές φορές στα μάτια κάποιων, βρίσκουμε τη δύναμη να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Προέρχομαι από πολυτεχνικογένεια και είμαι το μεγαλύτερο από τα 4 παιδιά. Όταν γεννήθηκε ο μικρότερος αδελφός μου, ήμουν ήδη σε ηλικία ευθύνης και έτοιμη να βοηθήσω και να ανταποκριθώ στις δύσκολες συνθήκες ζωής μιας οικονομικά αδύναμης λαϊκής οικογένειας. Όταν έδωσα για πρώτη φορά πανελλαδικές εξετάσεις, δεν κατάφερα να περάσω στο πανεπιστήμιο. Οι ευκαιρίες που δίνονται στα παιδιά που διαγωνίζονται για το μέλλον τους δεν είναι πάντοτε ισότιμες. Όμως η ζωή δεν σταματάει σε μια αποτυχία. Τα παραδείγματα είναι πολλά και πολλές φορές η επιτυχημένη πορεία ενός ανθρώπου που δεν σπούδασε έχει γίνει γνωστή και έχει υπερτονιστεί η ικανότητά του και η τύχη του να τα καταφέρει επάξια. Όμως δεν είμαι σήμερα εδώ γι' αυτό. Αλλά για να σας δείξω το δρόμο της θέλησης, της σκληρής δουλειάς, της επιμονής να στηρίξουμε το όνειρό μας και για να στηρίξουμε τη φράση του Walt Disney ότι όλα τα όνειρα μπορούμε να τα πετύχουμε, μάλλον μπορούν να πραγματοποιηθούν, αν έχουμε το θάρρος να τα πετύχουμε. Ονομάζομαι Μαρία Βιτζιλέου. Είμαι σύζυγος, μητέρα δύο κοριτσιών, εργαζόμενη και προπτυχιακή φοιτήτρια. Η ημέρα μου ξεκινάει στις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 12 περίπου το βράδυ προσπαθώ να χωρέσω μέσα την εργασία μου, τη φροντίδα της οικογένειάς μου, τις δουλειές στο σπίτι, την παρακολούθηση των μαθημάτων στο πανεπιστήμιο και διάβασμα. Και σε περιόδους εξεταστικής, ακόμη περισσότερο διάβασμα, λιγότερος ύπνος και τρελό άγχος να τα προλάβω όλα. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να κάνω μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν που να εξηγεί ίσως καλύτερα τη σημερινή εικόνα, τους λόγους που διαμόρφωσαν τη σημερινή εικόνα. Στα 18 μου, εμφανισιακά έμοιαζα μικρότερη από 15 χρονών. Γεγονός που με δυσκόλεψε ιδιαίτερα να βρω δουλειά. Είχα όμως τόσο πείσμα και θέληση που δούλεψα χωρίς μισθό προκειμένου να κάνω μια αρχή. Παράλληλα, παρακολούθησα και ένα πρόγραμμα μηχανογραφημένης λογιστικής. Στο πρώτο λογιστικό γραφείο που εργάστηκα, η πρώτη δουλειά που μου αναθέσανε ήταν να κάνω αρχαιοθέτηση. Ένα διάρρη διαμέρισμα γεμάτο φακέλους. Όταν κουράστηκα από την αρχαιοθέτηση, θυμάμαι είχα πει στο λογιστή «Να σας πω τι άλλο έμαθα στη σχολή». Και ο άνθρωπος αυτός με απάντησε «Το α και το ω στη δουλειά ενός λογιστή είναι η οργάνωση και η αρχαιοθέτηση». Μία φράση που ρίζωσε μέσα μου. Και μπορεί τότε που την άκουσα να μην μου άρεσε και πολύ, σύντομα κατάλαβα πόσο δίκιο είχε. Τότε, οργανώνοντας φακέλους, εξοικειώθηκα με τα φορολογικά έντυπα. Και έκτοτε, οργανώνοντας το χρόνο, τις προτεραιότητές μου και τα ενδιαφέροντά μου, οργανώνω τη ζωή μου. Κλείνω την παρένθεση όμως και συνεχίζω.
Το σύζυγό μου το γνώρισα όταν τελείωνε τις σπουδές του στην Αθήνα. Μέχρι τότε δούλευα πρωί, απόγευμα, μέχρι και το βράδυ σε λογιστικά γραφεία και στην οικογενειακή μας επιχείρηση. Λίγο καιρό μετά μετακόμισα μόνιμα στη Χίο. Παντρεύτηκα και τότε μπήκε σε εφαρμογή ένα νέο σχέδιο. Οικογένεια και παιδιά. Μέσα σε ένα χρόνο γέννησα δύο φορές. Δύο κορίτσια με ακριβώς ένα χρόνο διαφορά. Η μέρα μου και η νύχτα γέμισε. Προτεραιότητα πλέον είχαν μόνο τα παιδιά μου. Αφοσιώθηκα στην οικογένειά μου, ίσως λίγο υπερβολικά και παθιασμένα, όπως με χαρακτηρίζει με τους ανθρώπους και τα πρόσωπα που αγαπάω, και ο χρόνος κύλησε χωρίς να το καταλάβω. Όμως, το μόνο που ήθελα εκείνη την περίοδο ήταν να μεγαλώσουν τα παιδιά μου, ειδικά στα πρώτα τους βήματα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με όποιο κόστος και οτιδήποτε άλλο αυτό συνεπαγόταν. Η πορεία μου, λοιπόν, φαινόταν σταθερή, αμετάβλητη και οριστική. Σύζυγος, μητέρα δύο παιδιών, νοικοκυρά, σε ένα ασφαλές σπίτι, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε ένα όμορφο σπίτι, σε ένα όμορφο νησί. Όπως όμως γνωρίζουμε περισσότεροι, τα παιδιά μεγαλώνουν. Οι δουλειές του σπιτιού ακολουθούν την πορεία τους. Και τότε ανοίγει ένα παράθυρο για να προσθέσουμε στόχους, όνειρα και γιατί όχι να ικανοποιήσουμε και τις φιλοδοξίες μας. Σε αυτήν την αφήγηση θα προσθέσω τρεις σταθμούς. 2017. Δύο μήνες αφού έχω γεννήσει το πρώτο μου παιδί και διορίζομαι στο Πολυτεχνείο, στην Αθήνα. Στο δικό μου το μυαλό δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να αφήσω το μωρό μου και να πάω για δουλειά. Παίρνω άδεια ανατροφής, γεννήθηκε και το δεύτερο παιδί μας. Και το 2011, τελικά, είχα πάρει στο ενδιάμεσο και άδεια ανεφαποδοχών, ό,τι άδειες μπορούσα να πάρω. Και τελικά εντάχθηκα στο Πολυτεχνείο το 2011. Και 5 χρόνια αργότερα, μετατάχθηκα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εδώ στη Χίο. Στη μεγάλη εικόνα που σας περιγράφω, θεωρώ αρετή την ικανότητα του ατόμου να προσφέρει στην οικογένειά του και στην κοινωνία μέσα από την εργασία του. Το 2014, και ενώ ήμουν σε απόσπαση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τέθηκα σε διαθεσιμότητα μαζί με εκατοντάδες άλλους συναδέλφους μου. Την περίοδο εκείνη, και ενώ τα παιδιά μου ήταν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, δημιουργείται ένα κενό που σκέφτομαι ότι είναι στιγμή να κάνω κάτι περισσότερο δημιουργικό από τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού. Κάτι που να αφορούσε εμένα. Ξεκίνησα με τα αγγλικά, τα οποία κάποια στιγμή τα είχα αφήσει στη μέση. Εκμεταλλεύτηκα τα πρωινά που τα παιδιά ήταν στο σχολείο, διάβασα και σε 2 μήνες έδωσα εξετάσεις και πήρα το proficiency. Αργότερα έκανα αίτηση στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, στο οποίο δεν με δέχτηκαν. Με δέχτηκαν όμως στο καποδιστριακό, σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα ετήσιας εκπαίδευσης στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, το οποίο παρακολούθησα και ολοκλήρωσα επιτυχώς. Επειδή όμως η ιδέα να σπουδάσω δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου, αρχές Ιουνίου το 2016 παίρνω την απόφαση να προετοιμαστώ για να δώσω πανελλήνιες. Τον ίδιο μήνα πάβει η διαθεσιμότητα και το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, 3 μήνες μετά, ολοκληρώνει τη μετάταξή μου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και τότε ήταν η περίοδος που όλα έγιναν πιο περίπλοκα. Έπρεπε να ανταποκριθώ σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Και ο χαρακτήρας μου δεν μου επέτρεπε να παραμελήσω κάποιον. Όσο προετοιμαζόμουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι αντιδράσεις από το περιβάλλον μου ήταν ποικίλες. Πολλοί αντιμετώπισαν με δυσπιστία την αποφασή μου και εισέπρεξα αρνητικά συναισθήματα και αμφισβήτηση στο ότι επέλεξα να σπουδάσω σε αυτή την ηλικία και έχοντας ήδη ένα αρκετά βαρύ πρόγραμμα και πολλές υποχρεώσεις. Βλέπετε, η μόρφωση, ανεξαρτήτου ηλικίας, δεν αποτελεί προτεραιότητα για την κοινωνία μας. Και προφανώς σε ανθρώπους κλειστών κοινωνιών δεν είναι οικεία η εικόνα, δεν είναι εξοικειωμένη σε εργαζόμενες μητέρες που σπουδάζουν. Αν φιλοδοξούμε όμως να δημιουργήσουμε ένα κόσμο καλύτερο για μας και για τα παιδιά μας, θα πρέπει να αγωνιστούμε για περισσότερη μόρφωση, για περισσότερη πνευματική καλλιέργεια.
Και αυτό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από την οικογένεια, το εργασιακό περιβάλλον, τους φίλους και υποχρέωση από την πολιτεία. Σε μία εποχή, λοιπόν, που οι προτεραιότητες μου έχουν πλέον αλλάξει και η ζωή μου ήταν ήδη πιο γεμάτη από ποτέ, κάτι με οθεί να ακολουθήσω ένα όνειρο και να χωρέσω τα πολλά στο λίγο μιας μέρας. Ήταν αναμφισβήτητα μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Το πρωί στη δουλειά, το απόγευμα ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι, προσαρμοσμένα πάντα στο απαιτητικό πρόγραμμα των παιδιών και φυσικά διάβασμα. Διάβασμα τη νύχτα, στο αυτοκίνητο ενώ περίμενα να πάρω τα κορίτσια από τις δραστηριότητές τους. Διάβασμα σε κάθε ευκαιρία. Είχα συνέχεια ένα βιβλίο μαζί μου, μήπως και βρω λίγο χρόνο. Αυτό που έμεινε πίσω εκείνη την περίοδο ήταν η ενασχόληση με τις δουλειές σπιτιού. Τα βάζεις προτεραιότητες, κάτι μένει πίσω. Σεπτέμβριο. Μια παρένθεση. Εκείνη την περίοδο, όπως σας είπα που διάβασα και δεν είναι παρένθεση, είναι πολύ βασικό, έφτασαν στιγμές που τα όρια αντοχής μου δοκιμάστηκαν. Αναρωτιόμουν αν θα καταφέρω να τα απεξέλθω. Ή ακόμα και αν άξιζε όλη αυτή η οικοπόδης προσπάθεια. Και έρχεται ο Σεπτέμβριος του 2017. Είμαι στο γραφείο και μου τηλεφωνεί ένας εξαιρετικός άνθρωπος, καθηγητής μαθηματικών και δάσκαλος με δέλτα κεφαλαίο. Ήταν ο άνθρωπος που πέρασε μαζί μου, σε καθημερινή βάση, όλο αυτό το δύσκολο δρόμο της προετοιμασίας. Πίστεψε σε μένα, με βοήθησε, με ενθάρρυνε και ήταν τελικά αυτός που μου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα. Τα είχα καταφέρει. Είχα περάσει στην πρώτη μου επιλογή, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στοιχείο, εδώ. Και όταν έμαθα ότι ήμουν και η πρώτη στην βαθμολογία, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σήμερα είμαι τριτοετής φοιτήτρια. Έχω ακόμα ένα χρόνο για να τελειώσω, να πάρω το πτυχίο μου. Δεν χρωστάω κανένα μάθημα. Έχω ένα πολύ καλό μεσόωρο. Και αν υποχρεώσεις μου το επέτρεπαν, θα ήθελα να τελειώσω φέτος. Αλλά το διάβασμα δεν είναι η μοναδική μου ενασχόληση. Η καλή βαθμή που προσπαθώ να έχω και το πτυχίο που θα πάρω είναι για μένα πηγή μεγάλης ικανοποίησης. Δεν είναι η αριστεία. Είναι η δική μου ανταμοιβή. Συνειδητοποίησα αυτό το ταξίδι είναι η οικογένειά μου. Τα κορίτσια βλέπουν τη μαμά να διαβάζει για να πετύχει το στόχο της. Περνάμε μαζί το άγχος εξεταστικής και μετά αγωνιούμε για τα αποτελέσματα, διαφωνώντας ποια θα τα δει να μου τα ανακοινώσει πρώτη. Συνήθως τα καταφέρνει η μικρή. Ποικίλα συναισθήματα και καταστάσεις που δυσκολεύουν την καθημερινότητα σε όλους τους τομείς. Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ οικογένειας, εργασίας και σπουδών σε μια διαρκή εξελικτική διαδικασία. Στο τέλος της ημέρας όμως, την κούραση υπερνικά μια αίσθηση ικανοποίησης. Και αν έχετε απορία γιατί ένας άνθρωπος αποφασίζει σε αυτή την ηλικία να δυσκολέψει τη ζωή του για να πετύχει το στόχο του, αλλά και τη ζωή των ανθρώπων γύρω του, για μένα η απάντηση είναι απλή. Μισώ τη στασιμότητα και δεν μπορώ την αδράνεια. Παρά το φόρτο εργασίας και όλα τα καθημερινά οικογενειακά και όχι μόνο βάρη, μέσα από το διάβασμα νιώθω μια ευχαρίστηση που δεν είναι εύκολο να περιγράψω. Σε περιπτώσεις όπως η δική μου, δεν είναι τα χρήματα που παίζουν ρόλο. Ούτε η επαγγελματική αποκατάσταση, αφού έχω ήδη δουλειά. Δεν το κάνω γιατί η κοινωνία το επιβάλλει, ούτε για να ξεχωρίσω. Είναι για μένα. Γιατί έτσι νιώθω καλά εγώ με τον εαυτό μου. Η κοινωνία, η κοινωνική κριτική και ειδικά η δική μας αυτοκριτική δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδι στους στόχους και στα όνειρά μας. Κάθε λιμάνι δεν είναι τελικός προορισμός. Για μένα είναι μια στάση για ανεφοδιασμό. Και κάθε εμπόδιο που εμφανίζεται στον δρόμο μας πρέπει να αποτελεί ευκαιρία για να γίνουμε καλύτεροι και για να ξεπεράσουμε τις δυνάμεις μας. Να μην υποτιμάμε τον εαυτό μας, να προσπερνάμε τα εμπόδια και να μην τα παρατάμε. Να είμαστε σύμμαχοι με τον εαυτό μας. Γιατί συμπιέζοντας τα ανθρώπινα όρια, ανακαλύπτουμε τη δύναμη
να πετύχουμε τα όνειρά μας. Καθένας από εσάς έχει το δικό του ταξίδι. Ψάχνει τη δική του Ιθάκη. Οι δυσκολίες μας ατσαλώνουν, όμως ο χαρακτήρας κάθε ανθρώπου είναι αυτός που τελικά διαφοροποιεί το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ που ακούσατε τη δική μου ιστορία, η οποία δεν είναι κάτι περισσότερο ή λιγότερο από αυτό που μπορεί να πετύχει ο μέσος άνθρωπος που πιστεύει στον εαυτό του, δεν συμβιβάζεται και δυναμώνει με τη θέληση να κάνει τη ζωή πιο όμορφη. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.